Μένουμε κυρίες και κύριοι στο θέμα. Καλησπέριζω λοιπόν τον καθηγητή φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας, τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο. Καλησπέρα κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καταρχάς θα ήθελα να σας ρωτήσω, αφού ακούσαμε την κυρία Θεοδωρίδου να λέει ότι τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία ως προς την οσιρότητα, τη θνητότητα, ακόμη και το μέσο χρόνο νοσηλείας στο νοσοκομείο που απορρέουν από την Όμικρον είναι θετικά, θέλετε λίγο να μας εξηγήσετε γιατί αυτός ο παγκόσμιος είναι η αλήθεια, συναγερμός, δεν είναι θέμα ελληνικό πια. Ναι, πράγματι, τα πρώτα στοιχεία είναι θετικά από την Νότια Αφρική, αλλά δεν είναι τα μόνα στοιχεία. Προέκυψαν αργότερα στοιχεία και από τη Μεγάλη Βρετανία, από την Αγγλία κυρίως, όπου έχουμε μετάδοση στην τελευταία εβδομάδα πολύ έντονη εκεί. Και οι Βρετανοί, υπάρχουν δύο δημοσίες που βγήκαν, οι οποίες δεν επιβεβαιώνουν τις παρατηρήσεις από την Νότια Αφρική. Δηλαδή, αυτές οι δημοσίευσεις, αρχικά στοιχεία και εκεί, δείχνουν ότι είναι εξίσου επιβαρυντικοί. Ναι. Και μπορούν να νοσήσουν και σοβαρά και είχαν και τους πρώτους θανάτους. Ναι, 12 θανάτους από την Όμικρον σήμερα, νομίζω, έτσι. Ναι, ναι, μένει να δούμε λοιπόν τελικά τι συμβαίνει, αλλά αυτό που έχει τρομάξει τις χώρες είναι η μεγάλη μεταδοτικότητα. Πολλαπλάσια, τετραπλάσια σε σχέση με την Δέλτα, που ήταν ήδη μεγάλη σε σχέση με το αρχικό στέλεχος. Ναι. Η οποία, αν συσχετίζεται ακόμα και με λίγο μειωμένη βαρύτητα της νόσου, πάλι θα σημαίνει πάρα πολλά άτομα στα νοσοκομεία και αυτό φοβούνται να μην καταρρεύσουν τα συστήματά τους από τις πολλές εισαγωγές στα νοσοκομεία και στις ΜΕΡ. Γι' αυτό και κάποιες χώρες προχώρησαν στα πολύ έντονα προληπτικά μέτρα, όπως χαρακτηριστικά η Ολλανδία με το γενικό lockdown. Ναι. Θα συζητήσουμε γι' αυτά. Ήθελα όμως να σας ρωτήσω πρώτα. Από αυτά που λέτε, λοιπόν, καταλαβαίνω ότι δεν θεωρείτε υπερβολική την προειδοποίηση Τσιόδρα ότι μπορεί η Ευρώπη από τον Ιανουάριο να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα πέμπτο πανδημικό κύμα, το οποίο θα είναι και τρομακτικών διαστάσεων. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα είναι τρομακτικών διαστάσεων, αλλά το θεωρώ πιθανό και εγώ ότι από τον Ιανουάριο θα έχουμε μια επανάκαμψη, ένα κύμα. Με πολλά κρούσματα, ελπίζω όχι με πάρα πολλές νοσηλείες, αλλά σίγουρα θα είναι μια δύσκολη κατάσταση. Θα ακολουθήσει τις γιορτές, με ό,τι σημαίνει αυτό. Και σε χώρες ιδιαίτερα όπως η δική μας, που έχει ήδη ένα ψηλό αριθμό ημερήσιων κρούσματων, θα έρθει να προσθεθεί αυτή ο παραπάνω φόρτος λόγω της Όμικρον. Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Άρα, εδώ το να αρχίσει να γίνεται αισθητό το πέμπτο κύμα, εσείς πότε το βλέπετε? Γιατί η αλήθεια είναι ότι, όσο και αν όλοι μας προειδοποιείτε ότι θα είναι εκθετική η αύξηση, όταν ακούει κανείς 26 κρούσματα, ας πούμε, που είναι τώρα τα εντοπισμένα, φαίνονται πολύ λίγα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, αλλά είναι μόλις ξεκινάει η μετάδοση και δεν ξέρουμε πόσα πραγματικά είναι τα κρούσματα. 26 είναι τα διαπιστωμένα. Ναι. Νομίζω ότι προς το τέλος του χρόνου θα αρχίσει να φαίνεται και με τις αρχές του επόμενου χρόνου θα είναι ξεκάθαρο τι συμβαίνει. Mm-hmm. Είναι σχεδόν απίθανο να καταφέρει μια χώρα να κρατήσει το στέλεχος εκτός χώρας, ακόμα και με τους ελέγχους που κάνουμε στα αεροδρόμια και όλα τα άλλα πρόσθετα μέτρα. Το μόνο που επιτυχάνει κανείς είναι να το καθυστερήσει ή να κάνει καλό tracing και να αποφύγει την πολύ μεγάλη μεταδοσή του, αλλά τελικά αν είναι τόσο μεταδοτικό θα προκαλέσει... Θα κάνει τις μολύνσεις που είναι να κάνει. Άρα θεωρείτε ότι θα γίνει το κυρίαρχο στέλεχος τους? Ή άλλως σήμερα ο κύριος Ζαούτης είπε ότι πλέον υπάρχουν μολύνσεις της Όμικρον, εννοώ, που δεν είναι σχετιζόμενες με ταξίδι. Άρα όλη αυτή η κουβέντα για τα αεροδρόμια έχει τελειώσει πια από τη στιγμή που κυκλοφορεί στην κοινότητα, έτσι δεν είναι? Εντάξει, κυκλοφορεί στην κοινότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε να μπουν και άλλα άτομα που έχουν αυτό το στέλεχος. Όλα αυτά τα μέτρα είναι χρήσιμα να κρατάμε σε όσο δυνατόν έλεγχο τον αριθμό των ατόμων που είναι μολυσμένοι, αλλά είναι δεδομένο ότι έχει μπει στην κοινότητα και είναι θέμα χρόνου να διαδοθεί και να γίνει εμφανές και στην Ελλάδα η Όμικρον ως κυρίαρχο στέλεχος. Τώρα, κύριε Μανολόπουλε, αυτό σε μια χώρα που βλέπουμε ότι είναι καταρακωμένο το σύστημα υγείας,
περνάνε οι μέρες και είμαστε ακόμη στους 700 παρακάτι διασωληνωμένους. Δηλαδή, ανάλογα με τους ημερήσιους θανάτους, είναι 680, 670, 690 και σίγουρα πάνω από τους 400 που θέτει ως όριο για να ανέβει η επικίνδυνη εθνικότητα η μελέτη Τσιόδρα Λίτρα. Τι μπορεί να σημάνει λοιπόν το ότι έρχεται ένα πέμπτο κύμα πριν καν αποκλιμακωθούν οι εντατικές και γενικότερα τα νοσοκομεία από το τέταρτο? Ναι, καταρχήν να πω ότι περιμένω ότι θα έχουμε μία μικρή αποκλιμάκωση περαιτέρω. Αυτή τη στιγμή έχουμε 80-90 νεκρούς ακόμα την ημέρα, αλλά τα κρούσματα έχουν μειωθεί, έχουν πάει στις 3-4 χιλιάδες. Οι 80-90 νεκροί αντανακλούν τις 7-8 κρούσματα που είχαμε πριν από δύο εβδομάδες. Άρα πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μία αποκλιμάκωση, θα πέσουν κάπως και οι νεκροί και τα άτομα στην ΜΕΘ. Μια παρατήρηση είναι αυτή. Η άλλη είναι ότι δεν πρέπει να πάρουμε αυτόν τον αριθμό των 400 ως Ευαγγέλιο. Έτσι. Είναι, η αλήθεια είναι ότι το σύστημα υγείας είναι κουρασμένο, όλοι όσοι είναι όπως αυτό είναι κουρασμένοι, είναι εξαντλημένοι, οι ΜΕΘ λειτουργούν συνεχώς σε μεγάλη ένταση. Θα έχουμε μια... Υπάρχει φόβος ότι θα περάσουμε τους 700-800 όταν θα αναπτυχθεί και το στέλεχος όμικρον και όλη η επίδρασή του. Αλλά εντάξει, δεν ξέρω, δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη να καταρρεύσει, αλλά θα μειωθεί ίσως, θα γίνει πιο δύσκολο να παρέχονται υπηρεσίες ψηλής ποιότητας, αλλά το να καταρρεύσει, ελπίζω να το αποφύγουμε. Ελπίζω να το αποφύγουμε. Μπορούμε να συμβάλλουμε κι εμείς, ο καθένας μας, με το να τηρεί τα μέτρα, αποστάσεις, μάσκες, να κάνει τα rapid, τα self-test, όσο το περισσότερο τώρα στις γιορτές. Είναι πολύ κρίσιμο το διάστημα. Μια που λέμε γι' αυτό, επειδή είναι κρίσιμο το διάστημα και σε ό,τι αφορά στον εμβολιασμό για την τρίτη δόση, θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε καταλήξει, τουλάχιστον με βάση και τα διεθνή δεδομένα που διαβάζετε, ως προς το πόσο έκθετη στην όμικρον ή ίσως ακόμη και στη δέλτα είναι όσοι έκαναν το εμβόλιο και είναι εκεί κοντά στους 6 μήνες, τους έχουν περάσει λίγο ή τους συμπληρώνουν αυτές τις μέρες. Είναι τόσο σοβαρά τα πράγματα? Μειώνεται. Είναι αλήθεια ότι αυτό που φάνηκε είναι ότι μειώνεται η αποτελεσματικότητα των εμβολίων όταν πλησιάζουμε τις 6 μήνες, ως προς τη Δέλτα, ως προς την Όμικρον μειώνεται ακόμα περισσότερο. Άρα σίγουρα πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα όσοι πλησιάζουν τους 6 μήνες και να πάνε να κάνουν το εμβόλιο όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, άμεσα, ώστε να είναι καλυμμένοι ή να έχουν καλύτερη ενωσιακή απόκριση μέσα στις γιορτές τις επόμενες μέρες. Ήδη πλησιάζουν βέβαια γιορτές. Όταν όμως κάνει κανείς την τρίτη δόση, εξασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό από τη σοβαρή νόσο, ακόμα και από την όμικρον, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όσον αφορά σοβαρή νόσο, ακόμα και από την όμικρον, τα εμβόλια είναι πολύ αποτελεσματικά. Ιδιαίτερα τα δύο εμβόλια που χρησιμοποιούμε κυρίως στην Ελλάδα. Τα δύο mRNA εμβόλια είναι αυτά που έχουν δείξει πολύ καλύτερο προφίλ από όλα τα άλλα όσον αφορά την όμικρον. Άρα η περίφημη γενιά της AstraZeneca έχει πρόβλημα, άμα δεν κάνει τρίτο εμβόλιο. Όλοι πρέπει να κάνουν τρίτο εμβόλιο και πρέπει να κάνουν ένα mRNA εμβόλιο. Αυτό είναι και ακόμα και τη Johnson θα τολμήσω να πω και αυτοί καλό είναι να κάνουν ένα τρίτο ή δεύτερο εμβόλιο mRNA που παρέχει την υψηλότερη προστασία από ό,τι φαίνεται και να το κάνουν άμεσα. Και το βλέπουμε αυτό, βλέπουμε ότι πάρα πολύ ο αριθμός των ατόμων που κάνουν την αναμνηστική δόση είναι καθημερινά 70-80 χιλιάδες. Πραγματικά ο κόσμος το έχει αντιληφθεί αυτό και προχωράει στον εμβολιασμό του. Ούτως ή άλλως φαντάζομαι αυτό δεν ήταν έκπληξη. Θέλω να πω, οι άνθρωποι οι οποίοι το επέλεξαν και με την αβεβαιότητα της πρώτης φοράς του ότι δεν είχε δοκιμαστεί. Τώρα θέλω να πω, έχουμε πολύ περισσότερα δεδομένα για τα εμβόλια από ότι όταν κάναμε αυτή την κουβέντα 8-9 μήνες νωρίτερα. Έτσι δεν είναι? Είναι περίπου συνεπαγόμενο ότι θα έκαναν και την τρίτη δόση, Ακριβώς. Και επειδή κάποιοι μπορεί να είχαν σκέψεις να το καθυστερήσουν λίγο ακόμα, αυτό που έγινε σαφές είναι ότι καθένας που έχει αποκτήσει το δικαίωμα πρέπει να, για τρίτη δόση να μπει να την κάνει, είτε είναι στους 3, στους 4, στους 5 μήνες, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, για να διασφαλιστεί και από την όμικρον που έρχεται. Βέβαια, το πρόβλημα παραμένει η πρώτη δόση και παραμένουν αυτοί οι άνθρωποι που επιμένουν να μην εμβολιάζονται. Και ελπίζω ακόμα και τώρα με όλα αυτά που έρχονται να συγκινηθούν και να έρθουν να πάνε να εμβολιαστούν πριν είναι αργά. Μακάρι, μακάρι. Κύριε καθηγητά, κύριε Μανολόπουλο, σας ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο σας και για τις πολύτιμες επισημάνεις σας. Γεια σας. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.